μπορεί να μην γελάει η παραγωγή. Είμαι η Φώτινη και σήμερα θα φτιάξουμε κάτι. Και αυτό θα δούμε πώς θα βγει. Σήμερα θα γιορτάσουμε την ημέρα πίτσας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιατί δεν χάνουμε ευκαιρία να γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε κάπου την πίτσα, να τη γιορτάσουμε κι εμείς. Γιατί όχι. Και εγώ θα φτιάξω μια πολύ ιδιαίτερη πίτσα, την οποία στο τέλος θα προσπαθήσω να φάω. Θα βάλω λοιπόν πάνω στη ζύμη, την οποία θα φτιάξω για πρώτη φορά στη ζωή μου, όλα τα αγαπημένα μου πράγματα που ταιριάζουν με ζύμη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Για να φτιάξουμε τη ζύμη θα χρειαστούμε αλάτι, αλεύρι, γάλα, βούτυρο, ζάχαρη, λίγο ξύδι και ένα μπολ. Θα ξεκινήσω τώρα. Θα βάλω το αλεύρι πρώτα. Άμα το βλέπει αυτό κανένας επαγγελματίας, σας παρακαλώ, δείξτε κατανόηση. Ανακατεύω το αλεύρι με το γάλα. Πάει πολύ καλά. Βάζουμε και το βούτυρο. Σαν επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτό είναι κάπως απολαυστικό που κάνω. Πόπο, μύρισε! Και τώρα θα βάλουμε το αλάτι. Βάζουμε μια κοφτή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι. Δεν θα χρησιμοποιήσω το κουταλάκι γιατί είμαι προ. Πω, μύρισε το ξύδι. Μισό το ξύδι. Έχει αρχίσει και γίνεται μία ενιαία μάζα. Ορίστε να σας το δείξω κιόλας. Θα αρχίσω να κάνω μπουνίτσες. Είπαμε, η μαγεία της μαγειρικής. Μαγειρέψτε με τη Φωτεινή. Έχω φτιάξει όντως ζυμάρι. Μ' αρέσει πολύ να τρώω ζυμάρι. Ομό. Τώρα η βλακεία είναι ότι εγώ ισχυρίζομαι γενικώς πως είμαι πάρα πολύ καλή μαγείρισα και θα με βλέπουν οι φίλοι μου και θα μου λένε: το ξέραμε ότι μας έλεγες ψέματα. Γι' αυτό δεν μας έχεις καλέσει τόσο καιρό σπίτι σου να φάμε. Και εγώ τους λέω: δεν είναι επειδή δεν μαγειρεύω καλά που δεν σας έχω καλέσει. Είναι επειδή δεν έχω τραπέζι. Μήπως να το κάνεις μισό-μισό. Πιστεύεις ότι είμαι ανίκανη. Κάποιοι δεν πίστευαν σε μένα, αλλά. Oh, ζεστάθηκα, ε. Εντάξει, έχουν συμβεί πράγματα γενικά την τελευταία μισή ώρα που το ζυμώνω. Θέλει λίγο ακόμα. Θα είναι έτοιμο. Ξέρεις τι, θα είναι έτοιμο όταν πω εγώ ότι είναι έτοιμο. Μπορούμε να δεχθούμε αυτό απλά. Το ζυμάρι μου είναι πάρα πολύ καλό και είμαι έτοιμη να το απλώσω στο ταψί. Μία συμβουλή για όποιον το δοκιμάσει σπίτι, να μην περιμένει πάρα πολλά. Συνεχίζουμε να φτιάχνουμε κάτι. Παρακαλώ να έχουμε το ταψί. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα απλώνουμε τη ζύμη μας στο ταψί. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα, αλλά δεν κολώνω. Γιατί έχω κάνει και διακοπές στο χωριό με τους γονείς μου. Έχω περάσει δύσκολα, γενικά. Το γύρισα απ' την άλλη. Δεν είχα κάποιο λόγο, ούτε ξέρω κάτι. Απλά είπα θα το γυρίσω. Θα το γυρίσω πάλι. Νομίζω βλέπετε όλοι πως είμαστε σε εξαιρετικό σημείο αυτή τη στιγμή. Σε λίγο είμαστε έτοιμοι να τη βάλουμε στο φούρνο. Θα κάνω λίγο πιο ψηλές τις άκρες για να μην φύγουν τα υλικά μας. Θα βάλουμε τώρα τον ντοματοπελτέ. Θα βάλουμε και το τυράκι μας από πάνω. Όσο έχω αφήσει δηλαδή για το τρώγα πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα. Κάνω ακόμα ένα πράγμα που δεν ξέρω αν το κάνουμε γενικά, αλλά... Ποιος είναι εδώ πέρα να με ελέγξει, αστυνομία της πίτσας! Πίτσα, πίτσα, πίτσα! Θα βάλω και λίγο καλαμπόκι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το καλαμπόκι. Και θα βάλω και λίγο κουκουνάρι. Το κουκουνάρι δεν ξέρω γιατί, δεν το ξέρω αν είναι κουκουνάρι σε πίτσα, απλά μου αρέσει το κουκουνάρι. Τελειώσαμε με την πρώτη σειρά από τα υλικά μας. Έχουμε το ζυμάρι μας, το ντοματοπελτέ, το τυράκι, το κουκουνάρι και το καλαμπόκι. Θα τα βάλουμε να ψηθούν στους 180 για 30 λεπτά και μετά θα βάλουμε τη δεύτερη σειρά υλικών μας, τα οποία είναι πραλίνα, φουντουκιού, μπανάνα και ζάχαρη άχνη. Πάμε να δούμε τι κάναμε, καθώς φτιάχναμε κάτι. Η πίτσα μας υποθέτουμε πως είναι έτοιμη. Έχουμε εδώ πέρα τα υλικά τα οποία θα βάλουμε σε αυτό το στάδιο. Έχουμε πράλινα φουντουκιού, ζάχαρη άχνη, μπανάνες, γιατί θα φτιάξουμε την απόλυτη πίτσα κρέπα. Τι βγάλαμε και από το ταψί λοιπόν μαγικά. Παιδιά, νομίζω ότι αυτό που έχουμε από κάτω για βάση θα δημιουργήσει ένα φιου. Τι βγάλαμε και από εκεί που ήταν, τη βάλαμε σε μια άλλη επιφάνεια. Γιατί όχι. Τα αγαπημένα μου πράγματα λέω. Ξεκινάμε να βάζουμε την επικάλυψη σοκολάτας. Όχι, παιδιά, όχι, θα γίνει πάρα πολύ καλό. Είμαι πολύ σίγουρη. Προσπαθεί να φύγει η πίτσα, δεν αντέχει άλλο. Πολύ ωραία. Μπανανούλες. Και θα την πασπαλίσουμε με λίγη ζάχαρη άχνη για το εφέ. Δεν νομίζω ότι πασπαλίζω καλά. Έστω! Είμαι ικανοποιημένη. Η πιτσακρέπα μας είναι έτοιμη. Έχω ελπίδες γενικά ότι θα τρώγεται. Επίσης, νομίζω ότι το ζυμάρι είναι πάρα πολύ καλό. Μπράβο μου. Είναι τραγανιστό. Οπ, οπ, να το συμβαίνει, παιδιά. Εντάξει, λοιπόν, το ζυμάρι δεν έχει ψήθει πάρα πολύ, αλλά πάλι καλά που μου αρέσουν τα ομά ζυμάρια.
Παιδιά, είπαμε όμως ότι αν το κάνει ένας, το κάνουν όλοι. Επομένως θα έρθει και η παραγωγή μετά να δοκιμάσει, αναγκαστικά. Κλέρι! Εμένα πάλι θα μ' αρέσει εδώ μέταξι. Αν μας αρέσει, πάλι δεν ξέρω τι σου συμβαίνει. Το κάνω. Εντάξει. Πάλι καλά που έχω βάλει ένα τόνο σοκολάτα. Οπότε τα από κάτω δεν τα πολύ νιώθω στην πραγματικότητα. Τρώγεται. Ειδικά όταν φτάνει στο καλαμπόκι. Δεν θα το πετάξουμε κάτω, θα βάλουμε τα περάκια για το σπίτι. Αυτή είναι η ιδανική λύση άμα δεν μπορεί να αποφασίσει αν θε να βάζει γλυκό ή αλμυρό. Γιατί το τρώσαι και μετά στη φάση νιώθει ικανοποιημένο. Δεν κάνω πλάκα, θα δοκιμάσετε, Κλέρι. Κοίτα, και η ζύμη στην άκρη που είναι ψημένη, μια χαρά είναι. Είναι αστείο. Γιατί και γεύει σοκολάτα, αλλά μασά καλαμπόκι. Σε μπερδεύει λίγο στον εγκέφαλό σου. Δεν είναι ότι νιώθω την ανάγκη να σταματήσω να το τρώω, ας πούμε. Ούτε εγώ. Καθόλου πειράζει. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, αυτό το πράγμα τρώγεται. Δεν θα έλεγα να το φτιάξετε σπίτι σας. Γράψτε μας και στα σχόλια, άμα θέλει να δοκιμάσουμε κάτι, πείτε μας ποιον κουλό συνδυασμό πραγμάτων θέλετε να φτιάξουμε. Εγώ είμαι πάντα έτοιμη για νέες προκλήσεις. Λοιπόν, μπράβο μου. Θα κάνω κι εγώ μια βούτα εδώ. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια!